Καλημερίσουμε τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Γιώργο Λακκοτρίβη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Είμαστε αισιόδοξοι. Καταρχάς, σας έχουμε ακούσει να δηλώνετε ότι δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικοί, να μην αναμένουμε και τα πιο μεγάλα κοιτάσματα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της γεώτρησης στο τεμάχιο 11 αναμένεται να καθορίσουν ενδεχομένως και τους περαιτέρω σχεδιασμούς των ενεργειακών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το θέσατε πάρα πολύ ορθά. Επειδή είχα δει κατά καιρούς δημοσιεύματα για την προοπτική του συγκεκριμένου κοιτάσματος, ήθελα χθες να το βάλω σε έναν πιο σωστό πλαίσιο για να γνωρίζει και ο κόσμος τι να αναμένει, τι να μην αναμένει, έτσι. Οπότε, εάν προκύψει ανακάλυψη, να το πω ακόμη μια φορά, εάν προκύψει ανακάλυψη, η δομή που βλέπουμε στα σεισμικά δεδομένα δεν είναι πολύ μεγάλη, έτσι, αλλά είναι άκρος σημαντική, πολύ σωστά το επισημάνατε, γιατί θα μας καθορίσει, θα μας δείξει δηλαδή ότι τι υπάρχει στις άλλες δομές και οι προοπτικές που υπάρχουν σε όλες τις άλλες δομές παρόμοιας μορφής που έχουμε ήδη εντοπίσει. Γιατί επαναλαμβάνω, από τα σεισμικά δυσδιάστατα ή τρισδιάστατα μπορείς να δεις που υπάρχουν δομές, δεν μπορείς να ξέρεις Τι υπάρχει, αν υπάρχει κάτι ή την ποσότητα. Θα είναι κάτι, εκτιμάται γενικά, ότι θα είναι ένα ανάλογο κοίτασμα με αυτό του Αφροδίτη, αν εντοπιστεί κοίτασμα. Θα είναι μικρό προς μεσαίο. Έτσι, μικρό προς μεσαίο. Να μην μπω στα νούμερα, γιατί θα είναι πολύ δύσκολο μετά. Να πω μόνο το εξής, ότι αν έχουμε ένα ανακάλυψη, πράγματι θα πολλαπλασιαστούν οι προοπτικές για όλα τα υπόλοιπα. Για όλα τα υπόλοιπα. Απλά, εντάξει, πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή, 75 μέρες είπατε, αυτή είναι η μέγιστη διάρκεια της γεώτρησης. Πιστεύω θα έχουμε νωρίτερα, εμείς τουλάχιστον εσωτερικά, τα αποτελέσματα, ανεξαρτήτως ανακοινώσεων, και πράγματι θα μας καθορίσει τη συνέχεια, γιατί κάτι που δεν αναφέρθηκε είναι το γεγονός ότι ενώ οι άλλες κοινοπραξίες ετοιμάζουν το γεωτρητικό τους πρόγραμμα, πιο συγκεκριμένα η ΕΝΑΗ, περιμένει με μεγάλη αγωνία τα αποτελέσματα αυτής της γεώτρησης, τα οποία θα καθορίσουν και σε μεγάλο βαθμό πού θα γίνει η επόμενη γεώτρηση. Τόσο σημαντική είναι αυτή, πέραν του γεγονότος ότι είναι η πρώτη σε αυτό που ονομάζουμε δεύτερον κύκλο ερευνητικού προγράμματος εντός της ΑΟΣ μας. Η γεώτρηση που θα κάνει η ΕΝΗ η επόμενη, δεν θυμάμαι ποιο είναι το κοπέδο που γυρνιάζει, είναι και πολλά, με το ΖΟΡ. Ναι, είναι το τεμάχιο 11, είναι αυτό που γυρνιάζει απόλυτα. Με το ΖΟΡ. Είναι βορειότερα, έτσι. Ναι. Αυτό βεβαίως. Με ανάλογα πετρώματα, έχει σημασία. Ναι, με ανάλογα πετρώματα και το 10 το ίδιο. Δεν γυρνιάζει άμεσα, αλλά έχει και αυτόν πετρώματα. Και το 8 γυρνιάζει με το 11 και το 6. Οπότε όλα αυτά είναι επιλογές που θα καθοριστούν σε κάποιο βαθμό και από το αποτέλεσμα τη γεώτρηση των νησιών. Ιδιαίτερα για αυτή τη γεώτρηση, Σένη, είχαμε σηκώσει μεγάλο. Τη Στοτάλ εννοείται. Είχαμε σηκώσει μεγάλο. Κάναμε μεγάλου πανηγυρισμού. Η αλήθεια, μετρούσαμε και πάλι ξεκινήσαμε αυτά τα παλιά που κάναμε. Δεν ξέρω αν θυμάστε, κύριε Λακκοτρίβη. Το γεωτρήπανο εκεί. Πήγε εδώ. Σταθεροποιείται. Δεν σταθεροποιείται. Και νομίζω έχετε δει την προσπάθεια τη κυβέρνηση να χαμηλώσει του τόνου τι τελευταίε μέρε. Είμαστε πάντα λίγο υπερβολικοί. Εντάξει, πρέπει να πω ότι κάποια. Δικά σα έτσι ήταν πολύ περισσότερο. Πρέπει να πω ότι οι Κύπροι συνάδελφοί σα ήταν σε μεγάλο βαθμό συγκρατημένοι. Και πραγματικά προσπαθούμε να χαμηλώσουμε του τόνου. Δεν θέλουμε να πάρει το πράγμα μεγαλύτερε διαστάσει από ό,τι πραγματικά είναι. Βεβαίω η προσδοκία ήταν αναμενόμενη λόγω και το ότι είχε επισυμβεί όλο αυτό το διάστημα και με το Κυπριακό και όλα αυτά που ακούγαμε. Είχαμε καθυστερήσει και πολύ. Μα επικρίνουν. Μα επικρίνουν αυτόν. Πέρασε πολύ καιρό που είναι η τελευταία γεώτρηση. Είναι η τελευταία το 2015. Έτσι. Έγινε το 2015, ήταν αποτυχημένες. Να το απαντήσω ξανά ακόμη μια φορά. Γιατί πολλές φορές λέγεται αυτό το πράγμα χωρίς καμία απολύτως επιχειρηματολογία. Καθυστέρηση. Ως προς τι. Είχαμε δύο αποτυχημένες γεωτρήσεις το 2014-2015. Τέλος 2014, αρχές 2015, θυμάστε. Λοιπόν, έπρεπε να πάρθει μια ανάσα να δούμε τι κάνουμε. Έπρεπε να συνεχίσουμε να έχουμε αποτυχημένες γεωτρήσεις. Και πράγματι τον Άβ. Σας κράτησε πίσω αυτό, σας προβλημάτισε. Μας προβλημάτισε έντονα, βεβαίως. Γιατί θυμάστε τις προσδοκίες με το τεμάχιο 9 και ότι ήταν το καλύτερο κτλ. Και ξαφνικά έρχονται δύο
απανοτές, αποτυχημένες γεωτρήσεις, τις οποίες υπενθυμίζω δεν μας πιστεύατε ότι ήταν αποτυχημένες. Άρχισαν οι θεωρίες, συνωμοσίες και όλα αυτά. Λοιπόν, ήταν αποτυχημένες. Έπρεπε να βαρθεί μια ανάσα να δούμε τι κάνουμε. Τα δεδομένα αλλάξαν μετά το ΖΟΡ. Μάλιστα. Όπου εκεί είχαμε μια νέο τύπου νέας μορφής γεώτρηση και αυτή τη φορά total αυτού του τύπου τη γεώτρηση που θα εφαρμόσει έτσι στα πετρώματα. Τον Αύγουστο του 2015 είχαμε την ανακάλυψη του ΖΟΡ. Έφερε ένα καινούριο φως στα γεωλογικά δεδομένα, γιατί το προσωμιάζω όπως μια ακτινογραφία. Εξαρτάται πώς την ερμηνεύεις. Έτσι. Και έτσι πλέον ερμηνεύεται η ακτινογραφία της περιοχής γεωλογικά με έναν τρόπο όπου είναι βασισμένος πάνω στα ανθρακικά πετρώματα. Γι' αυτό το ονομάζουμε δεύτερος κύκλος ερευνητικών δραστηριοτήτων. Οπότε εγώ δεν δέχομαι το θέμα των καθυστερήσεων, ό,τι δεν μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Τι θα πιέζαμε τις εταιρείες να κάνουν και άλλες αποτυχημένες γεωτρήσεις όπου θα καταστρέφαμε τις προοπτικές μας. Εντέλος. Αυτό που έδωσε φτερά στην υπόθεση υδρογονάνθρακες ήταν το οικόπεδο 12, λέγεται. Ωστόσο, εξηγήστε μας λίγο κύριε Υπουργέ, αν τα κοιτάσματα στο οικόπεδο 12 σε συνάρτηση με μια έβρεση ενός νέου ικανοποιητικού ποσοτικά κοιτάσματος θα καταστήσει βιώσιμη την ανάγκη κατασκευής, αν θέλετε, υποδομών. Μάλιστα. Που θα μας καταστήσουν δυνατούς παίχτες στην Ανατολική Μεσόγειο. Πολύ σωστά. Γι' αυτό έχουμε θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα το ερευνητικό πρόγραμμα. Θέλουμε δηλαδή να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα ως προς τους υδρογονανθρακικούς πόρους της ΑΟΣ μας. Είχαμε την ανακάλυψη στο Αφροδίτη. Πολύ σωστά αναφέρατε, όπου οι αρχικές εκτιμήσεις, υπενθυμίζω, και ήταν γύρω στα 7,5 με 10 TCF και κάναμε προγραμματισμούς και σχεδιασμούς για χερσίων τερματικών, αν θυμάστε. Όταν έγινε μια επιβεβαιωτική γεώτρηση το 2013, μειώθηκε κατά πολύ εκείνη η εκτίμηση, που είναι τώρα κατά μέσον όρων 4,5, κατά μέσον όρων 4,5 TCF. Οπότε η επιλογή μας για εκείνο το κοίτασμα είναι πλέον η Αίγυπτος, αν θα το δούμε από μόνο του. Ναι, αλλά και είναι τη συμφωνία, την περιμένουμε ακόμα να υπογραφεί. Βλέπετε, είναι δύσκολα τα πράγματα λόγω της τιμής. Έχει περίπου 1,5 χρόνο που πήραμε την κατεύθυνση και διαπραγματευόμαστε οι εταιρείες μεταξύ τους. Αλλά οι τιμές του πετρελαίου είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα για να κάνουν το έργο βιώσιμο. Δουλεύουμε σε δύο κατευθύνσεις, ανοίγω παρένθεση εδώ. Η μία είναι να μειωθεί περαιτέρω τα κόστη της ανάπτυξης και από την άλλη να εξασφαλίσουμε ενδεχομένως μια καλύτερη τιμή για να το κάνουν βιώσιμο. Είχαμε λοιπόν εκείνη την επιλογή και δουλεύεται παρόλες τις δυσκολίες στην αγορά και δεν αποκρύψαμε ποτέ ότι είναι πραγματικά δύσκολα. Και από την άλλη αναμένουμε καινούργιες ανακαλύψεις. Αφού έχουμε εικόνα πλέον, καλύτερη εικόνα ως προς τους πόρους, θα μπορέσουμε να κάνουμε και τις επιλογές μας. Γιατί οι επιλογές όλες αυτές, είτε χερσίων τερματικών, είτε πλωτών, είτε αγωγός προς την Ελλάδα, είτε προς την Αίγυπτο, είτε συμπιεσμένο, τις επεξεργαζόμαστε ήδη. Για να είμαστε έτοιμοι, όταν έρθει εκείνη η στιγμή, να μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι η πιο συμφέρουσα λύση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα. Η πρώτη μας επιλογή ποια είναι? Αν με ρωτάτε εμένα, κύριε Κυπριανού, είναι το χερσίον τερματικό. Το χερσίον τερματικό. Το είχατε αποκλείσει. Όχι. Το χερσίον τερματικό ήταν μια προσωρινή πάυση. Θεωρείτε ότι θα στοίχιζε πάρα πολύ. Δεν ήταν μια συμφέρουσα απόφαση. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά τις δηλώσεις τότε. Υπό το φως. Ήταν συσχεδιασμός της προηγούμενης κυβέρνησης. Υπό το φως του Αφροδίτη. Υπό το φως του Αφροδίτη και ότι είναι πλέον 4,5 TCF. Βεβαίως δεν είναι βιώσιμο. Δεν είναι βιώσιμο και δεν πρόκειται κανένας ούτε να μας δώσει λεφτά, ούτε να χρεοκοπήσουμε ξανά το κράτος. Μια αλήθεια, αυτές οι τιμές που ακούστηκε ότι για να είναι συμφέρουσα η κατασκευή του τερματικού θα πρέπει το φυσικό αέριο να πωλείται προς 10 δολάρια. Όχι, κατά ανάγκη. Είτε πρέπει να είναι οι τιμές ψηλά, είτε θα πρέπει να βρεις πολλές ποσότητες. Μάλιστα. Δηλαδή, είτε και τα δύο, το πιο ιδιατό βεβαίως. Δηλαδή, θα δείτε τους πόρους. Και αν οι πόροι είναι αυτοί που θα θέλατε να είναι, τότε θα αποφασιστεί η δημιουργία χερσαίου τερματικού. Να το πάρω ένα βήμα παρακάτω. Ναι. Να σας πω για την κοινοπραξία που έχει κερδίσει την άδεια στο τεμάχιο 10. Είχαμε συζητήσεις με την Αμερικάνικη εταιρεία, την Exxon, για πολύ καιρό για να τους προσκαλέσουμε να συμμετάσχουν στο γύρο. Και έπρεπε να επιλέξουν κάποιο συνεργάτη. Και επέλεξαν την Κατάρ Πετρόλαιο. Πολύ συγκεκριμένα.
Γιατί οι δυο μαζί διαχειρίζονται το μεγαλύτερο χερσαίο δερματικό. Στην Αίγυπτο. Όχι, στο Κατάρ. Ναι. Μαζί το διαχειρίζονται μαζί στον κόσμο. Το μεγαλύτερο δερματικό στον κόσμο. Οπότε οι προθέσεις είναι ξεκάθαρες. Και δεν ντρέπονται να το πούν. Αν βρουν εκείνα που υπολογίζουν να βρουν, ο βεύτιστος τρόπος στον οποίο πιστεύουν και ήδη για αξιοποίηση είναι το χερσαίο δερματικό. Και η κάθε επιλογή, επιτρέψτε μου να πω, έχει τα σύν της και τα πλήν της. Για παράδειγμα, χερσαίο δερματικό σου δίνει την απόλυτη ευελιξία. Μπορείς να στείλεις το φορτίο όπου θέλεις, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και μπορείς να φτάσεις και σε αγορές τις οποίες προσφέρονται πιο ψηλές τιμές, όπως της Ασίας. Από την άλλη, πολύ δαπανηρή επιλογή. Πολύ πιο δαπανηρή από άλλες επιλογές. Αγωγός προς την Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι μια λύση η οποία σε δεσμεύει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Έτσι, μόνο μια κατεύθυνση μπορείς να έχεις, οπότε κάποιες συγκεκριμένες αγορές, αλλά ενδεχομένως πιο χαμηλόκοστη από το χερσαίο δερματικό. Οι επιλογές έχουν, και να μην πω και το πολιτικό στοιχείο σε κάποιες από αυτές τις επιλογές, το οποίο επηρεάζει. Για παράδειγμα, για το χερσαίο δερματικό, είναι, αν θέλετε, με το χαμηλότερο πολιτικό ρίσκο, γιατί εξαρτώμαστε μόνο από τους εαυτούς μας. Ένα χερσαίο τερματικό, ήταν μέσα στα επιχειρήματα, θυμάμαι, του χερσαίου τερματικού στην Κύπρο, θα ήταν μια λύση και για το Ισραήλ. Και για τις χώρες αυτές, οι οποίες αντιμετωπίζουν πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι αν γύρω στο 2012-2013 είχαμε χερσαίο τερματικό, τότε θα ήμασταν και εμείς μια επιλογή, πολύ πολύ καλή επιλογή, όπως είναι τα χερσαία τερματικά της Αιγύπτου αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι η αδρανή. Θα μπορούσαμε να είμαστε μια επιλογή και στο Λίβανο, όταν κάναμε πρόσφατα επίσκεψη με τον Πρόεδρο, και αυτοί κοιτάζουν προς την Κύπρο για επιλογές σε περίπτωση ανακαλύψεων εντός της ΑΟΣ τους. Οπότε μπορεί η Κύπρος να παίξει αυτόν τον ρόλο και ως παραγωγός φυσικού αερίου, αλλά και ως διακομιστής, είτε με υποδομές υγροποιημένου, είτε με υποδομές αγωγών. Η δικιά μου προσωπική εκτίμηση είναι ότι στο μέλλον θα δούμε όλες αυτές τις επιλογές. Περισσότερες από μία από αυτές τις επιλογές να υλοποιούνται. Πάντως, παρά το γεγονός ότι κρατάτε μικρό καλάθι, κύριε Υπουργέ, πρέπει να πούμε ότι ο διευθυντής ΕΣΕΝ, η πρόεδρος, δεν θυμάμαι, σε κάποιες δηλώσεις του τελευταία μας είχε πει ότι αναμένεται να βρει το νέο ΖΟΡ στην Κύπρο. Ναι. Δηλαδή. Ο φίλος μου ο Λούκα Πεφτέλη, ο οποίος όμως πρέπει να σας πω γιατί ρωτήθηκα από συναδέλφους σας, γιατί αφού ο διευθυντής ερευνητικών δραστηριοτήτων της ΕΝΗ είναι τόσο αισιόδοξος, γιατί εσύ κρατάς μικρό καλάθι, και τους απάντησα ότι αν ομιγέννητο έχουμε κάποιο αποτυχημένο αποτέλεσμα, δεν είναι ο φίλος μου ο Λούκα που θα βγει να εξηγήσει του κόσμου τι έγινε. Έτσι. Οπότε, μικρό καλάθι, πράγματι οι πιθανότητες να βρούμε είναι πιο χαμηλές από τις πιθανότητες να μην βρούμε. Και πάντα έτσι είναι, παντού σε όλον τον κόσμο. Είναι κάτω από 50% η πιθανότητα να βρούμε, που θεωρείται αρκετά καλή. Έτσι, αλλά παραμένει μια πιθανότητα, η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι να μην βρουν. Μάλιστα. Ωραία. Και το λέω με κάθε ευθύνη των λέξεων που χρησιμοποιώ. Πρέπει να περιμένουμε να κατέβει το λιοντρίμανο στο βάθος το οποίο έχει προγραμματιστεί. Μάλιστα. Πάμε να προσθέσουμε ακόμη μια σημαντική παράμετρο στην κουβέντα μας, κύριε Υπουργέ. Είναι κατανοητό ότι το τοπίο των ερευνών και των σχεδιασμών όσον αφορά τους υδρογονάνθρακες γίνεται πιο σύνθετο λόγω και των αρνητικών εξελίξεων στο Κυπριακό. Βεβαίως κάποιοι δεν το συνδέουν, αλλά οι εξελίξεις, αν θέλετε, κάποιες στιγμές συνδέονται από μόνες τους. Βλέπουμε την Τουρκία λοιπόν να αντιδρά και επικοινωνιακά και λεκτικά και ενδεχομένως και με την αποστολή κάποιων σκαφών, τα οποία ίσως να ταράζουν τα νερά εκεί στην περιοχή. Πώς απαντάτε σε αυτούς που προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα πολεμικό κλίμα, μας περιπτώσει, στις τελευταίες μέρες? Αναφέρθηκα προηγουμένως σε εσάς, παιδιά, ότι πρέπει να έχετε διαπιστώσει την προσπάθεια της κυβέρνησης, και όχι μόνο από μένα, αλλά και από τους συναδέλφους, να χαμηλώσουμε τους τόνους. Η συμπερίφορα της Τουρκίας για μας δεν είναι κάτι καινούργιο. Την έχουμε δει το 2011, όταν γινόταν η γεώτρηση της Νόπος, το τεμάχιο 12, στο 13 στην επιβιωτική, το 14, το 15 και ξανά τώρα. Το σημαντικό για μας ως χώρα, ως κυβέρνηση, ως κράτος, ως πολιτεία, είναι να μην επιτρέψουμε στους εαυτούς μας να παίξει αυτό το παιχνίδι.
αυτόν το παιχνίδι των εντυπώσεων, αυτόν το παιχνίδι της έντασης. Η καλύτερη απάντηση είναι αυτή που δίνουμε με τις πράξεις μας, δηλαδή αρχίζοντας ομαλά τη γεώτρηση και τελειώνοντας την ομαλά, ελπίζοντας για τα καλύτερα αποτελέσματα. Βλέπετε πολύ καλά ότι παρόλες τις αντιδράσεις προχωρούμε. Και στον τρίτο γύρο, όταν ανακοινώθηκε, είχαμε αντιδράσεις. Και προχωρήσαμε. Κάναμε πάρα πολύ δουλειά ως κυβέρνηση, προετοιμαζόμενοι για αυτήν τη γεώτρηση. Είτε αυτόν αφορά την επίσκεψη του Πρόεδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε αυτόν αφορά του Υπουργού Εξωτερικών στο Παρίσι, είτε άλλες επαφές που είχαμε όλοι σε όλα τα επίπεδα όλο αυτό το διάστημα. Προετοιμαστήκαμε επαρκώς. Πρέπει να μείνουμε προσιλωμένοι σε αυτό που κάνουμε. Η καλύτερη απάντηση είναι να συνεχίσουμε να το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Και η Τουρκία μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε, δηλαδή τη μία λέει ότι στέλνει φρεγάτες. Χθες το βράδυ ο Υπουργός Ενέργειας της χώρας, ο ομόλογός σας, είπε ότι θα αγοράσουν πλατφόρμα, θα τη στείλουν στο 6, θα κάνουν έρευνες, θα κάνουν αυτό. Βλέπουμε ότι προκαλούν περισσότερο, επιχειρούν περισσότερο να προκαλέσουν επικοινωνιακά. Αυτό το κάνουν συνέχεια. Πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών είναι προετοιμασμένο για όλα τα σενάρια. Έχει μελετήσει και μελετά, συνεχίζει να μελετά τα σενάρια και μέτρα που μπορούν να ληφθούν για όλα αυτά τα οποία κατά καιρούς ακούμε. Έτσι. Οπότε είμαστε σε εγρήγορση. Και δεν υπάρχει, αντιλαμβανόμαστε, κανένας λόγος ανησυχίας. Ναι, κανένας. Όλα τρέχουν ομαλά και στην πλατφόρμα και στην επιχείρηση είναι εκεί. Από εκεί και πέρα πρέπει να μείνουμε προσιλωμένοι σε αυτό το ψήφισμα. Μια ενδεχόμενη συνεργασία Τουρκία-Ισραήλ, πόσο μας ανησυχεί, πόσο ενδεχομένως ανατρέπει τους σχεδιασμούς μας, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, όλοι γνωρίζουν ότι έχουμε αναπτύξει το τελευταίο διάστημα μια πολύ βαθιά, στενή σχέση, αδελφική σχέση φιλίας με το Ισραήλ. Αυτό βεβαίως δεν απαγορεύει σε καμιά χώρα το να αναπτύσσει τις σχέσεις της με άλλες χώρες. Γιατί όπως το Ισραήλ, όπως εμείς μάλλον, αρχίσω από εμάς, κοιτάμε όλες αυτές τις επιλογές τις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως, είτε αυτόν αφορά χερσαίων δερματικών, είτε αγωγό προς την Αίγυπτο, είτε αγωγό προς την Ελλάδα, έτσι και το Ισραήλ βεβαίως κοιτάζει και αυτό τις επιλογές του. Έτσι, είτε αυτό είναι η Αίγυπτος, είτε η Κύπρος Ελλάδα, την οποία γνωρίζουμε, είτε βεβαίως κοιτάει και την Τουρκία. Δηλαδή δεν είναι αυτό που λέμε zero sum game, οι σχέσεις μιας χώρας με τις άλλες επηρεάζουν τις καλές σχέσεις, τις εξαιρετικές σχέσεις που έχουμε με το Ισραήλ. Η επίσκεψη όμως της δημιουργίας του αγωγού Ισραήλ-Τουρκίας δεν είναι και άσκηση πίεσης σε εμάς ώστε να επιταχύνουμε και εμείς τους ενεργειακούς μας σχεδιασμούς? Το τι θα καθορίσει αν ένα έργο είναι βιώσιμο ή όχι είναι κατά κύριο λόγο τα τεχνοοικονομικά του. Έτσι, δηλαδή το γεγονός ότι θα υπάρξει κάποια εμπορική συμφωνία, ένα, και θα είναι τεχνικά εφικτός εντός αποδεκτών πλαισίων στις δαπάνες, και για την περιοχή μας ιδιαίτερα παίζει βεβαίως και το πολιτικό κομμάτι. Να σας πω για παράδειγμα το τι χρειάζεται να γίνει σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ εμάς και της Αιγύπτου για τον υποθαλάσσιο αγωγό. Χρειάζεται μια διακρατική συμφωνία. Την απαιτούν οι δανειστές. Εκείνοι που θα βάλουν δηλαδή τα λεφτά για να κατασκευαστεί ο αγωγός, απαιτούν να έχουν κάποιο είδους ασφάλεια ως προς τη σχέση των χωρών μεταξύ τους. Γιατί δεν μιλάμε για έναν έργο το οποίο θα γίνει και θα τελειώσει και θα πάρει καθένα σπίτι του. Μιλάμε για έναν έργο που θα διαρκέσει 10, 20, μπορεί και 30 χρόνια. Οπότε οι εταιρείες, οι κοινοπραξίες αλλά και οι δανειστές πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει μια διακρατική σχέση μεταξύ αυτών των χωρών. Δηλαδή, πού τελειώνει η δικαιοδοσία της Κύπρου και πού αρχίζει αυτή της Αιγύπτου σε περίπτωση κάποιας περιβαλλοντικής κατάστασης. Πού θα πρέπει να αποταθούν για να πάρουν άδειες η κοινοπραξία, αν χρειάζεται να επιδιορθώσουν κάποιον αγωγό. Αυτό πώς θα καθορίσετε? Με διακρατική συμφωνία. Λοιπόν, πού πάω? Και αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε διακρατική συμφωνία με την Αίγυπτο. Όταν ήμασταν Τελαβίβ πριν. Για την εκμετάλλευση του Αφροδίτη. Για τον υποθαλάσσιο αγωγό. Το οποίο είναι ανεξαρτήτως ποιον κοίτασμα θα πάει, αυτή η διακρατική συμφωνία είναι απαραίτητη. Τις προάλλες ήμουν στο Τελαβίβ, όπου κάναμε τετραμερή για τον EastMed. Αν θυμάστε, ήταν το Ισραήλ βεβαίως, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ιταλία. Και εκεί υπογράψαμε όλοι και βγάλαμε μια κοινή διακήρυξη, όπου μέσα αναφέρεται, και μπορείτε να την βρείτε, είναι δημόσια,
ότι θα αρχίσουμε διαπραγματεύσεις για τις απαραίτητες διακρατικές συμφωνίες για τον East Med, τον αγωγό. Mm-hmm. Οπότε και η διεθνής πρακτική και το διεθνές δικαίωμα καθορίζουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να κινηθούν. Και ρωτώ τώρα. Mm-hmm. Απαντώ στο ερώτημα σας, φτάνω στο Zoom και σας ρωτώ, θα απαντώ με ερώτηση. Όταν θα φτάσουμε στο σημείο που θα πρέπει να καθοριστούν τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Κύπρου και Τουρκίας. Δηλαδή, πού τελειώνει η δικαιοδοσία της Κύπρου και πού αρχίζει αυτή της Τουρκίας. Τι θα γίνει εκεί. Εσείς να μας απαντήσετε. Θα σας απαντώ με ερώτημα. Θα σας απαντώ. Νομίζω ξεκάθαρο. Η Τουρκία εδώ δεν αναγνωρίζει καν την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πόσο μάλλον τα θαλάσσια μας σύνορα, πόσο μάλλον να κάνει την απαραίτητη διακρατική συμφωνία. Γιατί εδώ μιλάμε για τη συμφωνία Ισραήλ-Τουρκίας, ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, νομίζω δεν θυμάμαι. Ναι, ο κ. Στάινις. Ναι, δεν θυμάμαι το όνομα του. Ότι θα γίνει διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ. Εδώ εμπλέκεται και η Κύπρος. Θα πρέπει να εμπλεκεί. Δηλαδή το Ισραήλ, αν κάνει συμφωνία με την Τουρκία, χωρίς να υπάρξει συνεννόηση με την Κυπριακή Δημοκρατία που είναι τα σύνορα του ενός και του άλλου. Αν δεν υπάρξει, αν θα περάσει από την ΑΟΣ μας, επαναλαμβάνω, υπάρχουν και άλλες επιλογές, έτσι. Αν θα περάσει από την ΑΟΣ μας, θα πρέπει να γίνει μια διευθέτηση, είτε δύο διμερείς διευθετήσεις Κύπρου-Τουρκίας, Κύπρου-Ισραήλ, είτε μια τριμερής διευθέτηση. Αλλιώς πώς θα καθοριστούν, πού τελειώνει και πού αρχίζει η δικαιοδοσία της κάθε χώρας. Και Κύπρος-Ισραήλ είναι εύκολο γιατί είναι ήδη οριοθετημένα από τα θαλάσσια mm-hmm. σύνορα. Τι θα γίνει όμως με τον βόρειο γείτονά μας. Είναι ένα πολύ σημαντικό καθοριστικό. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όπως όσον ακούγονται. Ναι. Δεν είναι τόσο απλά. Περνώντας τώρα κύριε Υπουργέ ξανά στον αγωγό τον East Med, ναι. Τον αγωγό ενδεχομένως που θα κατασκευαστεί και αν είναι συμφέρουσα αυτή η επιλογή. Κύπρου, Ισραήλ, Ελλάδα. Ακούσαμε ότι στην τριμερή του Γενάρη να λέτε ότι το κόστος είναι ασύμφορο από τη μια για την κατασκευή ενός τέτοιου αγωγού και από την άλλη είναι και τεχνικά θέματα, το βάθος. Ίσως να παρερμηνεύτηκα, δεν είπα ότι είναι ασύμφορο, έτσι. Να σας πω πού είναι η κατάσταση. Γιατί το έργο αυτό κινείται στις ράγες που κινούνται όλα τα παρόμοια έργα. Αυτή είναι η διαδικασία που παίρνουν όλα τα έργα. Δηλαδή, πρώτα κάνεις προκαταρκτικές μελέτες. Τεχνικές μελέτες. Έγιναν. Με τη συμβολή κατά 50% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι μας έδωσε στην κοινοπραξία χρηματοδότηση, 50% και έγιναν οι προκαταρκτικές μελέτες, οι οποίες κατέδειξαν ότι υπάρχει προοπτική να μελετηθεί περαιτέρω αυτό το έργο. Και είναι αυτό που ονομάζουμε pre-FEED. Pre-front-end engineering and design. Το επόμενο βήμα, αφού καταστεί ότι μπορεί να γίνει και φαίνεται ότι υπάρχουν προοπτικές, είναι να γίνουν λεπτομερείς τεχνικές μελέτες. Αυτό που ονομάζεται δηλαδή FEED, front-end engineering and design. Και αυτές στοιχίζουν αρκετές δεκάδες εκατομμύρια. Είμαστε σε αυτόν το στάδιο τώρα, όπου θα γίνει έτοιμα από την κοινοπραξία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση, για να πάμε στις λεπτομερείς πλέον μελέτες. Και αν υπάρχει μια επιφύλαξη, παιδιά, η επιφύλαξη είναι πόσο ανταγωνιστικός θα είναι. Όχι αν είναι τεχνικά εφικτός ή οικονομικά βιώσιμος. Πόσο ανταγωνιστικός. Ο ΙΣΜΕ με τι αφορά. Αφορά υποθαλάσσιο αγωγό μεταξύ των κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι για το φυσικό αέριο και αυτό. Ναι, Κύπρο, Κρήτη, Ελλάδα, Αττική και από εκεί Ιταλία. Ενδιαφέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικά μας κοιτάσματα, γιατί η εικόνα που έχουμε είναι ότι οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται περισσότερο για τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου από ότι οι Ευρωπαίοι. Δεν έχουν δείξει ήδη ενδιαφέρον. Να σας πω γιατί. Και δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Μπορεί βεβαίως οι διάφορες χώρες, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν αποκλίνουσα συμφέροντα σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι εταίροι ενδιαφέρονται για τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, γιατί θεωρούν ότι θα μπορούσε να ήταν μια εναλλακτική πηγή φυσικού αερίου, αλλά και διαδρομή. Δεν τους ακούσαμε όμως να το λένε. Ενώ έχουμε δει τους Αμερικανούς να κάνουν δήλωση. Τους ακούσαμε με διαστόματος του κύριου Κανιέτε, του Επιτρόπου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο Τελαβίβ.
Δηλαδή το τελευταίο διάστημα άρχισαν και κοιτάνε με πολύ πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα μετά την ανακάλυψη του ΖΟΡ. Ναι. Πολύ πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί να σας πω και δύο νούμερα, αν θέλετε. Φοβούνται λίγο οι Ευρωπαίοι λόγω και της αντίδρασης της Τουρκίας. Δεν τα έχουν καλά ούτε με τον κύριο Σίση τον Αιγύπτιο, δεν τα έχουν καλά ούτε με τον Νετανιάχου. Και είμαστε κάπου. Όχι, δεν υπάρχει. Απλά η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές τα κράτη-μέλη έχουν αποκλείοντα συμφέροντα μεταξύ τους. Ναι. Δηλαδή μπορεί μια χώρα να έχει εξάρτηση από τη Ρωσία, για παράδειγμα, και να μην θέλει να προωθήσει. Μπορεί να θέλει να προωθήσει αγωγούς πιο βόρεια, όπως είναι ο Nord Stream, που γίνεται αυτή τη στιγμή μια αρκετά έντονη συζήτηση στην Ευρώπη, αν θα προχωρήσει εκείνον το έργο ή όχι. Η άλλη αγωγή, τα ΑΠ, τα ΝΑΠ, όλα αυτά. Οπότε είναι ανταγωνιστικά έργα. Έτσι, οι Αμερικάνοι σίγουρα προωθούν το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου γιατί ξέρουν ξεκάθαρα τι θέλουν. Πολλές φορές οι Ευρωπαίοι εταίροι έχουν συμφέροντα τα οποία δεν συμβαδίζουν, αλλά ως κομισιόν, τέλος πάντων, με μια φωνή δυσκολεύονται. Ως κομισιόν η θέση τους είναι ξεκάθαρη, για να μην παρεξηγηθώ. Το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου μπορεί να είναι και εναλλακτική πηγή, αλλά και διαδρομή. Πολύ σημαντικό. Μα, πριν μας πείτε για τον επόμενο γύρο αδειοδοτήσεων, κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε να μας διευκρινίσει για κάτι. Το θέμα, επειδή ήμασταν προηγούμενα στο Ισραήλ, στην Κύπρο και στην Ελλάδα, να δούμε και λίγο την ηλεκτρική διασύνδεση των τριών αυτών χωρών. Ήταν μια πιθανότητα που συζητήθηκε με πόντιση καλωδίου. Πού βρίσκεται αυτός ο σχεδιασμός και αν είναι οικονομικά σύμφορος. Συμφέρον. Σε παρόμοιο στάδιο, να σας απαντήσω, σε παρόμοιο στάδιο που βρίσκεται, ονομάζεται Interconnector αυτό το έργο, και είναι σε παρόμοιο στάδιο που βρίσκεται και ο EastMed. Δηλαδή είμαστε αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ένα-δύο βήματα πιο μπροστά από τον EastMed. Έχουν γίνει βυθομετρήσεις, έχει καθοριστεί επαρκώς η κατεύθυνση του καλωδίου και αυτή τη στιγμή έχει κατατεθεί και project plan, σχέδιο έργου, στις τρεις ρυθμιστικές αρχές. Στην δική μας περίπτωση στη ΡΑΕΚ, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, στην Ελλάδα στη ΡΑΕΚ και στην αντίστοιχη του Ισραήλ, δεν θυμάμαι πώς ονομάζεται. Και γίνεται η μελέτη αυτή τη στιγμή του έργου. Έτσι, για να αποφασίσουν οι τρεις χώρες πώς θα προωθούν περαιτέρω. Οπότε θα έλεγα ότι προχωρά καλά. Είναι σε ένα στάδιο λίγο πιο προχωρημένο από τον EastMed, γιατί σε εκείνη την περίπτωση δεν εξαρτάται από πού θα βρεθούν οι φυσικοί πόροι. Έτσι, είναι ένα έργο υποδομής το οποίο θα κουβαλά αμφίδρομα ηλεκτρική ενέργεια. Και είναι για μας τεράστια εξέλιξη αν προχωρήσει αυτό το έργο. Μιλάμε για πόσες χιλιάδες βατ. Θα είναι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 1000 μεγαβάτ στο σύνολό του και νομίζω υπάρχει προοπτική για 2000. Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι το πόσο θα κουβαλήσει, το πιο σημαντικό είναι ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα συνδεθούμε με τον έξω κόσμο. Κάτι που θα επιφέρει ευστάθεια στο ηλεκτρικό μας σύστημα. Μείωση της τιμής. Ενδεχομένως, γιατί θα υπάρξει πλέον και ανταγωνισμός, θα μπορεί κάποιος να φέρει, αν υπάρχει φτηνότερο ρεύμα από το εξωτερικό. Και βεβαίως το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα φέρει ευστάθεια και για τις ανανεώσιμες πηγές. Θα μας επιτρέψει να ενσωματώσουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές στο δίκτυό μας. Μάλιστα. Να ρωτήσουμε, γιατί θα περιμένουν και από το ραδιόφωνο να ακούσουν, γιατί μας ακούν φαντάζομαι να κάνουν είδηση. Το γεωτρύπανο πότε θα κατέβει? Αναμέναμε μεταξύ 14 με 16 του μήνα. Κάπου εδώ, τις επόμενες μία-δύο μέρες. Δεν θα κατέβει σήμερα, δηλαδή μέχρι 16. Μπορεί και σήμερα. Μπορεί και σήμερα. Απλά δεν έχω την πληροφόρηση ακόμα. Θα πάτε εκεί, κύριε Υπουργέ? Δεν έχουμε προγραμματίσει κάτι. Θα πάτε να φωτογραφηθείτε κι εσείς εκεί. Νομίζω ο κύριος Λακκοτήρης είναι χαμηλόν τον άνθρωπο. Προέχει να ξεκινήσει ομαλά η ιότρηση, δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Θα μας πάρετε και εμάς μαζί σας. Για κάτι σε 75 μέρες θα πάει. Δεν έχει καθοριστεί ούτε έχουμε να αποφασίσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι για αυτό που είπατε προηγουμένως με την ανακοίνωση ή το επικοινωνιακό παιχνίδι που παίζει η Τουρκία και με το Ισραήλ, γιατί ενδεχομένως να είναι και αυτό. Εσείς έχετε, μετά την ανακοίνωση που έγινε από τον Τούρκο Υπουργό Ενέργειας, επικοινωνήσει με Ισραήλ, έχουμε ανοιχτή επικοινωνία. Έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Για να ρωτήσετε τι συμβαίνει, αν θα εξελιχθεί μια τέτοια διακρατική συμφωνία. Εντάξει, έγιναν χτες οι δηλώσεις. Είμαι βέβαιος, είτε από εμάς κατευθείαν, είτε μέσω των διπλωματικών μας, της διπλωματικής μας αποστολής στο Ισραήλ,
θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες μέρες. Θα υπάρξει επόμενος γύρος αδειοδοτήσεων? Βεβαίως και θα υπάρξει. Το ερώτημα είναι. Πόσα οικόπεδα έχουμε ακόμα, δηλαδή? Έχουμε να αδειοδοτήσει τα 6, μας έδωσαν πίσω το. Έληξε η άδεια έρευνας. Νομίζω είναι 4 τώρα τα διαθέσιμα. Και ο επόμενος γύρος πότε θα είναι, πότε υπολογίζετε? Όχι, δεν έχει μπει ακόμη χρονοδιάγραμμα ή πλάνο. Πριν ή μετά τις εκλογές? Όχι, όχι. Τώρα μπήκαμε σε άλλες συζητήσεις. Σίγουρα δεν πρόκειται να ανακοινωθεί γύρος αυτόν τον διάστημα. Μετά το 18. Ναι, πολύ πιθανόν, γιατί πρέπει να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και τα συμβόλαια που έχουμε ενώπιον μας. Έτσι, όπως είπα, προέχει το ερευνητικό πρόγραμμα τώρα. Και γι' αυτόν τον λόγο βγάλαμε μόνο τρία, ένας από τους κυρίους λόγους που ήταν μόνο τρία τα τεμάχια, είναι για να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε καλύτερα με τους περιορισμένους πόρους που έχουμε. Mm-hmm. Και σιγά σιγά, βλέποντας τις προοπτικές να αλλάζουν και να ανοίγονται, μπορούμε να διαθέτουμε περισσότερα. Mm-hmm. Ανάλογα με τις εξελίξεις. Αλλά αυτή τη στιγμή προέχει να προχωρήσει το ερευνητικό πρόγραμμα. Να ρωτήσουμε κάτι το οποίο εμείς δεν γνωρίζουμε. Πώς δουλεύει η διαδικαστικά η όλη εξέλιξη στο 11 αυτή τη στιγμή στην πλατφόρμα? Υπάρχουν και Κύπροι? Θα αρχίσουν, έχουμε διευθετήσεις με την Total, ναι, που είναι η διαχειρίστρια, παρόλο που είναι Total, η διαχειρίστρια είναι η Total. Έχουμε διευθετήσεις όπου θα ανεβαίνουν στο γεωτρύπανο και λειτουργεί του Υπουργείου μου για να παρακολουθούμε τη γεώτηση συνεχώς από εκεί και για εκπαιδευτικούς λόγους, έτσι δεν είναι? Διότι ουσιαστικά εμείς θα παρακολουθούμε τη γεώτηση και την εξέλιξή της online. Mm. Θα έχουμε σύνδεση live, όπως έγινε και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αυτού του είδους των επιχειρήσεων. Λοιπόν. Τι να σας ευχηθούμε, θα κάνετε διακόπες για 75 μέρες, φαντάζομαι. Είναι και υπουργός τουρισμού. Για την ώρα, πριν τη δημιουργία του Υφυπουργείου. Το οποίο ελπίζουμε και προωθούμε και πραγματικά προσδοκούμε τον Σεπτέμβριο να, όταν θα επανέλθει η Βουλή, να μπορέσουμε να το προωθήσουμε. Θα γιατί... θέλετε και προσωπικό να μας ειδοποιήσετε να έρθουμε και θα είναι ουσιαστικά με την εξέλιξη του ΚΟΤ. Έτσι, ναι. Γιατί θέλουμε να του δώσουμε περισσότερες οριζόντιες αρμοδιότητες. Να μην έχουμε πολυαρχία όπως έχουμε σήμερα. Σε πολλά θέματα. Ναι. Σε πάρα πολλά θέματα, αλλά και όχι μόνο. Γιατί από τη στιγμή που εξαρτώμαστε τόσο πολύ ως οικονομία, λέω, από τον τουρισμό, ο οποίος έχει τα πάνω του τα τελευταία τρία χρόνια, ιδιαίτερα φέτος, θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Και για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη, να έχουμε ένα αφοσιωμένο υπουργείο, δεν μπορούμε υφυπουργείο λόγω συντάγματος, υφυπουργείο, έτσι, το οποίο θα κάνει ουσιαστικά την ίδια δουλειά. Θα έχει πολιτικό προϊστάμενο, θα έχει το λόγο κατευθείαν να αναφέρεται στον πρόεδρο. Πρέπει να είστε περήφανος, γιατί είστε το μόνο υπουργείο που παίρνετε. Μόνο η κότα, ο τουρισμός, φαίνεται πολλά. Πρέπει να επενδύσετε όμως και λίγο στον τουρισμό, γιατί το έχουμε αφήσει λίγο. Είμαστε λίγο πιο ασφαλούς. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είμαστε. Είμαστε πραγματικά σε γρήγορση. Διότι δεν θέλουμε. Θέλουμε να δημιουργηθούν πραγματικά οι συνθήκες να έχουμε συνεχής βιώσιμη ανάπτυξη. Βιώσιμη. Όχι περιστασιακή. Ακριβώς. Να προστατεύσουμε και το περιβάλλον. Πολύ σημαντικό. Γιατί το 2016-2017 θα μπουν μεγάλες πιέσεις πάνω στο περιβάλλον λόγω του κόσμου που θα υποδεχτούμε. Ακριβώς. Υπολογίζουμε 3,4 εκατομμύρια φέτος. Κύριε Κωνσταντίνου, νούμερα τα οποία πριν 2-3 χρόνια τα ονειρευόμαστε. Ακριβώς. Απίστευτα. Νούμερα για άλλα κράτη. Είναι ευκαιρία μας να χτίσουμε. Γι' αυτό κάναμε τη στρατηγική, τη δεκαετή στρατηγική, την οποία θα βγούμε πολύ σύντομα σε δημόσια διαβούλευση. Γι' αυτόν τον λόγο προτείνουμε το Υφυπουργείο, γι' αυτόν τον λόγο προτείνουμε αλλαγές στην νομοθεσία που διέπει την αδειοδότηση των καταλυμάτων, των τουριστικών καταλυμάτων, για να τα κάνουμε πιο προσιτά προς τους επενδυτές. Πάντως είναι καλό το Υπουργείο σας, είναι το φυσικό αέριο, είναι τουρισμός, είναι το εμπορίο. Είναι ενδιαφέρον το Υπουργείο μου. Είναι το περιβάλλον. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Να είστε καλά.